Λοιπόν, καλησπέρα. Στο φιλόξενο χώρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας πραγματοποιούμε ένα σεμινάριο ακόμα με θέμα τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα δεδομένα σχετικά με τη My Data. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα και απ' όλα εκείνους που έφεραν και συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Πρόεδρος και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο με το θέμα των σεισμών της Τουρκίας, για όσα πράγματα έχουν έρθει εδώ και για όσα μέσω του Συλλόγου πάλι θα διαβαστούν εδώ. Να είναι μια προσπάθεια στα πλαίσια της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης του λαού μας και του κλάδου απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν τα άσχημα στην Τουρκία. Ήθελα να ευχαριστήσω και θα του δώσω σε λίγο το λόγο τον Πρόεδρο, τον Γιάννη τον Χατζηθεοδοσίου, που για άλλη μια φορά δίνει την ευκαιρία και στο Λογιστικό Σύλλογο και στον κλάδο γενικότερα, παρέχοντας την αίθουσα και τιμώντας κάθε φορά οποιαδήποτε εκδήλωσή μας με την παρουσία του. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω εκτός από εσάς που ήρθατε εδώ, τον κύριο Νικήτα τον Κατσαρά, τον φίλο Νικήτα, CEO της Unisoft, και τον κύριο Κατσούρα, συνεργάτη, που ακολουθούν το Λογιστικό Σύλλογο σε αυτή την πορεία για το My Data και δεν έχουν αρνηθεί ποτέ να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους έτσι ώστε να καλυτερέψει η γνώση μας πάνω στο αντικείμενο, που ακόμα είναι καινούριο, είναι δυναμικό, είναι δύσκολο. Προσπαθούμε λοιπόν όλοι μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, να το καλυτερέψουμε, να το απλοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να το εμπεδώσουμε και στην αγορά, γιατί τελικά την αγορά αφορά και τις επιχειρήσεις, και να μπορέσουμε και εμείς να τα καταφέρουμε και να τα απεξέλθουμε στα καθήκοντά μας. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι έχουμε ένα σεμινάριο με το My Data του Υπουργείου Εργασίας, με την Εργάνη 2 και την ψηφιακή κάρτα, και κυρίως με το θέμα των αδειών και ό,τι και σε άλλες ερωτήσεις στις 15 του μήνα στο ξενοδοχείο Novus. Και έχουμε επίσης εδώ, στον ίδιο χώρο, δεσμεύσει πάλι την αίθουσα, που με ευγενικά μας παραχωρεί ο Πρόεδρος, για ένα σεμινάριο με το ίσως πιο σοβαρό θέμα που αγνοούμε αυτή τη στιγμή, το νόμο περί ξεπλήματος χρήματος, και πόσο αυτό θα επιδράσει στις επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρομεσαίες, και πόσο θα επιδράσει και τι ευθύνες έχουμε εμείς σαν φοροτεχνικοί οικονομολόγοι λογιστές απέναντι στον κανονισμό ο οποίος επίκειται να εκδοθεί σε επιταγή του νόμου 4557 του 2018. Θα θέλαμε όλους να είστε παρόντες, διότι προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό, και θα θέλαμε να σας έχουμε μαζί μας. Θα δώσω λίγο για ένα χαιρετισμό στον Πρόεδρο και να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.